Καρπουζάκι! Καλημέρα στους απανταχού YouTuber και θεατές και όλα. Scooter Addict εδώ, νέο motovlog. Και όπως είδατε καλά όσοι αναγνωρίσατε τη γέφυρα που περάσαμε, που αλλού είμαστε, στη Χαλκίδα, στην Εύβοια γενικά, όχι Χαλκίδα. Χαλκίδα είμαστε τώρα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, όπως έχει τύχει τώρα τον τελευταίο καιρό και έχω έρθει Εύβοια τόσες φορές, αλλά σήμερα είπα να έρθω με το μηχανάκι για να γράψω και ένα βιντεάκι επιτέλους, μετά από καιρό. Να ξεφύγουμε και λίγο από την Αθήνα δηλαδή. Όπως βλέπετε εδώ με το που μπήκαμε Χαλκίδα, τώρα περάσαμε τη γέφυρα, έχει λίγο κινησούλα. Τώρα γιατί δεν ξέρω, μπορεί να... Εντάξει, ανεβαίνουμε για μπάνια γενικά ο κόσμος. Γιατί είδα και στην Εθνική που περνάγαμε, είχε κάπως κινησούλα γενικά. Πιστεύω να είναι απλά κίνηση, να μην έχει γίνει κάτι παρακάτω, δεν νομίζω. Τους βλέπω μέχρι τέρμα. Εντάξει. Να είναι καλά το μηχανάκι που χωράμε και περνάμε. Δεν ξέρω ποιοι είστε από τώρα διακοπές, δεν ξέρω ποιοι θα πάτε, ποιοι δεν θα πάτε. Είναι ζάχαρη και μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη. Γεια σου. Πάχαμε ένα καρπουζάκι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι χωράει κάτω από τη σέλα. Και άμα την έχω άδεια, χωράνε και τρία καρπούζια. Και δεν υπερβάλλω. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Που λέτε μπανάκι σήμερα με ένα φίλο που γνά τον εδώ καιρό και αυτόν, ναι. Και είπαμε να ανέβουμε με τα κρούση με εδώ Εύβοια. Άφησέ μας να περάσουμε. Η ρόζα μπετονιέρα. Η ρόζα την πολντόζα, τι την έχεις. Που λέτε θα πάμε προς βόρεια Εύβοια. Είναι μια ωραία παραλία διαφορετική. Θα καταλάβετε γιατί μόλις πάμε. Εσύ καμάρα και εγώ πολυτεχνείο. Οι καμάρες Χαλκίδας εδώ. Πάμε γύρω γύρω, δεν μπήκαμε τώρα από κέντρο Χαλκίδα, περάσαμε την καινούργια γέφυρα. Αλλά και την παράκαμψη να κάνετε όσοι έρχεστε Εύβοια, να πάτε από την παλιά γέφυρα να μπείτε μέσα Χαλκίδα είναι ωραία. Και σαν διαδρομή και σαν σκηνικό. Απλά τώρα για να μην χάνουμε χρόνο ήρθαμε από εδώ κατευθείαν. Τώρα δεν ξέρω άμα φαίνεται, άμα ακούγεται, δεν ξέρω τι, πώς, γιατί. Εδώ έχει τόσο, αλλά στην Εθνική έχουμε φάει τρελό αέρα. Έχει... Τον έδινε το καιρό 5-6 μποφόρη σήμερα βοριά. Να είναι καλά η έξτρα προστασία που έχω εδώ. Γιατί θα την είχα ακούσει τηλεφωνικά. Καρπουζάκι!
Δεν ξέρω γιατί μας έχει πιάσει μια μαλακιά με τα καρπούζια από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει. Ναι, έχει αεράκι εδώ. Άμα δείτε, ασπρίζει η θάλασσα όλη. Καλά, όχι το πιάνει πολύ εδώ, αλλά γενικά έχει, το καταλαβαίνεις. Αλλά οργανωμένη, έτσι. Έχω βάλει και την ομπρελίτσα μου στο πλάι. Εδώ στο μηχανάκι, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Και πάμε, κύριε Λεαρδά, να ράξουμε. Να πιούμε την καφεδάρα μας. Να ξαναράξουμε. Κάπου εκεί στην άκρη του βουνού πρέπει να είναι, τέρμα η παραλία. Μπορεί και πιο πίσω βέβαια, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι μετά το Προκόπιο, κάπου από εκεί. Η παραλία είναι η Δάφνη Εύβοιας, η οποία, ρε παιδί μου, έτσι όπως θα σκάνε όλα τα δόντρα οι πρασινάδα από το βουνό, κάνει ένα τσαφ και είναι η θάλασσα μετά. Είναι πολύ γαμάτο σκηνικό. Γενικά η Εύβοια είναι ένας κοντινός προορισμός που μπορείς να το συνδυάσεις με πολλά πράγματα. Θέλω να πω, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, έχει να κάνεις ένα σωρό πράγματα και είναι και ωραία. Να πας παντού. Έχω έρθει τόσες φορές και όχι τη μισή, τίποτα δεν έχω γυρίσει ακόμα. Φόρτηγο μου διθέσιο. Θα δείτε και τη διαδρομή μετά όταν φύγουμε από όλη αυτή τη λέλαπα εδώ πέρα. Είναι αρκετά ωραία, θα γουστάρετε πιστεύω. Εύβοια κιόλας είχα έρθει πέρσι όταν πρωτοπήρα το μηχανάκι. Την πρώτη μου, ας πούμε, μεγάλη εκδρομή, στην οποία είχαμε πάει στη στενή Εύβοιας. Έχω και σχετικό βιντεάκι από τα πρώτα που είχα ανεβάσει με εκδρομές, όταν έδωσα αυτό το όνομα στο κανάλι, που άρχισα να ασχολούμαι με motovlog και έτσι κάνα ψηλό ταξιδάκι και τα λοιπά. Βέβαια είναι πολλά αυτά που δεν έχω γράψει, να πω την αλήθεια. Έχει κόσμο πάντως, ανεβαίνει γάργα ρε. Κοίτα να σου πω κάτι, εμένα η γνώμη μου ποια είναι. Δηλαδή στην Αθήνα γίνεται πίχτρα παντού ρε. Δεν είναι για Παρασκευά, Σαββατοκύριακα, για μπάνιο δεν είναι τώρα καλοκαίρι, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε η γνώμη μου είναι, φάει λίγο παραπάνω ώρα να πας κάπου πιο μακριά. Κατά προτίμηση Σάββατο, γιατί άμα πας Κυριακή θα μπλέξει το γύρνα. Γιατί Κυριακή είναι η μέρα που δεν δουλεύουν και πάνε όλοι μα όλοι για μπάνιο. Οπότε στην επιστροφή έχεις θέμα. Εκτός και άμα έχεις να μείνεις κάπου και γυρίζεις Δευτέρα πρωί, δηλαδή παίζει και αυτό, που το κάνουν αρκετοί. Αλλιώς Σάββατο κάπως τη γλιτώνει, δηλαδή είναι normal και από κίνηση και από κόσμο στις παραλίες. Έχουν εμένα, αλλά δεν γίνεται αυτό το νταβαντούρι, το δεν έχει να κάτσω. Και μου λες, αντί να πας στην Αθήνα, να πας όλη την κίνηση, γιατί μέχρι να βγεις από το κέντρο με φανάρια, με ποδηλατόδρομους, με κίνηση, με πεζούς, το ένα το άλλο, πήγαινε κάπου πιο μακριά, έλα μια Εύβοια, μια Χαλκίδα, μια, πήγαινε από εκεί ψάχαλε από χώρι χίλιες φορές. Τώρα ότι άμα πας οργανωμένο, εντάξει, θεωρώ πιο πολύ ξεκινάνε και πάνε με αυτοκίνητα κάπου για μπάνια, με οικογένειες κτλ. Οπότε έχουν τη δυνατότητα, θεωρώ, να κουβαλήσουν πράγματα. Καμιά ομπρέλα, κάνα καρεκλάκι, τίποτα τέτοιο, και πιο χαλαρά, έτσι πιο light άμα θέλουν, πάνε. Από το να πας στην Αθήνα, που θεωρητικά είναι κοντά σπίτι σου κιόλας, έτσι, και να πληρώνεις ένα σωρό σκασμό λεφτά σε οργανωμένα. Εντάξει, θα μου πει ο άλλος τώρα, ξεκινάω, πω, κάθομαι και τα έχω όλα έτοιμα, ούτε κουβαλά, ούτε κάνω ένα ρε φίλε, αλλά άλλος που έχει οικογένεια και πάει με τη γυναίκα του, τα δυο παιδιά και δεν ξέρω τι, θα δώσει ένα σκασμό λεφτά, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν αξίζει. Έλα ρε φίλε, δεν τον παλεύω τώρα. Δεν τον παλεύω. Ανοίγεται να φύγω. Θέλω να κάνω μπάνιο. Η
την γλίτωσε, Νικολάκη. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι είχαν βιασμούς για το πώς θα έρθουμε, γιατί φοβήθηκα λίγο τον αέρα, όπως σας είπα, γιατί είχε αρκετό. Και λέγαμε πως έρθουμε πάλι από τον παράδρομο, που γενικά είναι πανέμορφη διαδρομή, αλλά λέμε τελευταία στιγμή ας το πάρω ευθεία, μπες διόδια. Και τελικά μας βγήκε σε καλό, παρά τον αέρα ήρθαμε πολύ άνετα και ξεκούραστα. Εν τω μεταξύ κάτω από το μηχανάκι έχω πάρει τα πάντα ρε, τα πάντα, μετακόμιση κάνω. Ομπρέλα στο πλάι, είναι, άμα είχα και βαλιτσάκια θα έπαιρνα κι άλλα. Θα το έκανα πίσω ψυγείο να βάλω μπύρες και σάντουιτς. Και το στόμα μου ρε φίλε, θέλω νερό, θέλω καφέ, θέλω να κάνω μετό, θέλω. Είμαι ψιλοσερή εντωμεταξύ. Γιατί... Και το πρωί ήθελα να τα βγάλω όλα βασικά. Άρα δεν παίζει να χαραμίσω, βόλτα με μηχανάκι για κανένα λόγο, για κανένα. Πόσο μάλλον κάτι που το λέμε καιρό. Εντάξει, να πω την αλήθεια, όταν σηκώθηκα και παρά τις λίγες ώρες ύπνο και το στομάχι μου ήταν κουρούμπελο, μόλις βγήκα και πήρα λίγο αέρα ξύπνησα κιόλας, με βάρες έτσι φρέσκο αεράκι, και ήμουνα καλύτερα, θα πάμε κιόλας να κάνουμε καμιά βούτα, μετά θα είναι ό,τι πρέπει ρε. Μη μασάτε ρε, μη μασάτε ρε! Φτάνουμε! 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 Μπαμπαστρού, φτάνουμε! Μπαμπαστρού, φτάνουμε! Κάτσε γιατί εδώ τα γυφτάκια πετάγονται σαν τα σκυλιά ρε. Δεν κάνω πλάκα. Είναι gypsy area εδώ. Red zone, blacklist, area 51 και δεν συμμαζεύεται. Αριστερά ε. Ε. Σε καμιά ώρα. Μας γάμισες. Ο κόλλης μου έχει γίνει σαν κολυμπηθρόξυλο. Θα πάω να βρω ένα λάστιχο να κάνω μπάνιο μα είναι. Με τις μπάντες. Δώσε, δώσε, δώσε. Ανάποδα τιμόνια ρε. Αυτό σηκώνει και ντράξτερ. Βάζει και πέμπτη ρόδα πίσω. Βάζει πέμπτη ρόδα ρε, να μην σηκωθεί τούμπα. Χιλιομετρικά από Πειραιά περίπου το έβγαζε εδώ τη Δάφνη 110 χιλιόμετρα περίπου. Εδώ είναι ωραία ρε, εδώ το πιάνει καιρός ρε, εδώ που το είχες κρυμμένο ρε. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Επίσης ήθελα να πω ότι είδαμε τον καιρό και παρά τον αρκετό αέρα επειδή είναι βοριάς. Εδώ είναι κόκκινα, αλλά ή τα βλέπω εγώ κόκκινα ρε φίλε. Τι φάση. Τι μας κρύβουνε. Είδαμε ότι επειδή είναι βοριά, στην παραλία και στην ουσία δεν το πιάνει ο αέρας. Και πιστεύω θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή... Πολύ κυριλέ. Θα είναι ότι πρέπει για μπανάκι. Και σίγουρα θα είναι πεντακάθαρα, σίγουρα. Δηλαδή και βρώμικα να ήταν έτσι που φυσάει θα τα πάει μέσα ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω. Εδώ πέρα τώρα... Τι βρώμικα να είναι, δεν είναι και Αθήνα. Για να δω πόση ώρα βράδυ. Α, μισή ώρα μόνο, τίποτα ρε. Θα τα κόψω όλα και θα βγει ένα λεπτό το βίντεο. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Και καθίστε λίγο ακόμα, δεν έχει τελειώσει ακόμα, να δείτε και την παραλία. Αν σας αρέσει και θέλετε κάποιοι να έρθετε εδώ. Είναι ωραία βολτούλα και ωραία διαδρομή.
καλή συνέχεια λοιπόν, κάντε subscribe όσοι θέλετε στο κανάλι και ακολουθήστε με σε Instagram και Facebook, με το ίδιο όνομα είναι τα account. Καλή συνέχεια λοιπόν, δείτε τα πλάνα από την παραλία. Get away, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end.